Ανακοινώσαμε λοιπόν την ημερομηνία των εκλογών. Θα γίνουν την 21η Μαΐου. Μέχρι τότε θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά. Να κάνουμε έναν ειλικρινή απολογισμό του έργου μας αυτά τα 4 χρόνια, αυτό το οποίο πετύχαμε, να μιλήσουμε με ειλικρίνεια για τις αδυναμίες μας και τα λάθη μας. Να θυμίσουμε στους πολίτες που ήταν η Ελλάδα το 2019 και που είναι η Ελλάδα το 2023. Να θυμίσουμε στους πολίτες ότι τηρήσαμε τις κεντρικές μας προεκλογικές δεσμεύσεις. Μειώσαμε τους φόρους, μειώσαμε τις εισφορές, δημιουργήσαμε περισσότερες θέσεις εργασίας, προστατέψαμε τα σύνορά μας, ενισχύσαμε την εθνική μας άμυνα, ψηφιοποιήσαμε το κράτος. Θα μιλήσουμε όμως και για τα πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν από εδώ και στο εξής. Για το γεγονός ότι μισή στη χώρα μας εξακολουθούν να είναι χαμηλοί και πρέπει να ανέβουν. Ότι οι νέοι μας έχουν προβλήματα να βρουν στέγη. Να μιλήσουμε για τις αδυναμίες οι οποίες υπάρχουν στο εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο μπορεί να άντεξε παρά την πανδημία, αντιμετωπίζει όμως ακόμα μεγάλες δυσκολίες. Και κυρίως να μιλήσουμε για όλα αυτά τα οποία μας κρατάνε πίσω. Για τις μεγάλες παθογένειες του κράτους, για τις αιστείες του αναχρονισμού, της αναξιοκρατίας. Όλα αυτά πρέπει να τα σαρώσουμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα. Και αυτή είναι η εντολή την οποία θα ζητήσω προσωπικά από τον ελληνικό λαό. Πιο γρήγορα, πιο τολμηρά, να πάμε την Ελλάδα πιο μπροστά και πιο ψηλά. Γι' αυτό θα ψηφίσουμε στις 21 Μαΐου.